Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Σήμερα, τα φώτα και οι φωτισμοί, έχουμε έρθει στο λιμάνι της Καβάλας. Η ώρα είναι 10:03 και φέραμε τις πετονιές μας για να ψαρέψουμε. Όπως σας είχα πει και στα προηγούμενα βίντεο, θα βγούμε έξω και θα αρχίσουμε να τραβάμε φωτογραφίες και θα δείχνουμε όλα αυτά που λέμε στα μαθήματα. Λοιπόν, το σημερινό μάθημα, λοιπόν, όπως βλέπετε, είναι λίγο σκοτεινά. Οπότε θα τραβήξουμε φωτογραφία με ανοιχτό κλίστρο. Όπως σας είχα πει και στο προηγούμενο που είχατε δει το βίντεο, ότι οι φωτογραφίες που ανοίγεις στο κλίστρο και ανοίγεις με ανοιχτό διάφραγμα είναι φωτογραφίες που τραβάς περισσότερη ώρα. Οπότε παίρνεις κάποια διαφορετική φωτογραφία. Παίρνεις μια φωτογραφία που είναι όλα λίγο πιο απαλά στη φωτογραφία και είναι λίγο όλα πιο, να το πούμε, πιο smooth. Λοιπόν, βασική προϋπόθεση για να τραβήξεις βραδινή φωτογραφία είναι να έχεις μαζί σου τρίποδο. Πέραν από τη φωτογραφική σου μηχανή, πρέπει να έχεις μαζί σου και το τρίποδό σου. Και να τραβήξεις φωτογραφία με το χρονοδιακόπτη ανοιχτό. Γιατί η κάμερά σου, όπως και να έχει, την ώρα που την αφήνεις από το χέρι για να απομακρυνθείς, η κάμερά σου έχει μια παλμική κίνηση, την οποία αυτή την κίνηση την παίρνει το κλίστρο και είναι κουνημένη η φωτογραφία σου. Οπότε, για αργή φωτογραφία, παίρνουμε πάντα το τρίποδο και τραβάμε πάντα με χρονοδιακόπτη. Έχω στα χέρια μου την Canon την 50D. Ο Πάκος είναι πίσω από την κάμερα, γεια σου Πάκο, yeah. Και τραβάμε την 600D. Όπως βλέπετε, έχω βάλει τον φακό τον 18-55 και ο Πάκος έχει το φωτεινό φακό για να τραβάει πιο φωτεινά το βίντεο, για να φαίνεται πιο φωτεινό. Εγώ θα χρησιμοποιήσω το 18-55 και θα χρησιμοποιήσω, βασικά θα πάρω το 18-55 για να ανεβάσω το F. Τραβάνε τα ίδια F στο ψηλά, αλλά όχι στο χαμηλά. Αυτός τραβάει μέχρι 3,5, αυτός τραβάει μέχρι 2,8. Όμως, εμείς θέλουμε πολλά F. Θα τραβήξουμε με 8, θα τραβήξουμε με 10, με 12. Ανάλογα με το φωτισμό που έχουμε, γιατί θέλουμε να ρίξουμε το φως στη φωτογραφία για να ανοίξουμε την ταχύτητα κλίστρου. Διαλέγουμε ένα σημείο που θέλουμε, ένα όμορφο σημείο. Βασική προϋπόθεση, πρέπει να μην έχει φως το σημείο που θα βρεθούμε. Πρέπει να είναι πάρα πολύ σκοτεινό και να έχει φως στον ορίζοντα, στο βάθος. Αν σε περίπτωση έχετε φως είτε πίσω είτε από πάνω σας, θα βγει η φωτογραφία σας, θα μπει και θα χρειαστεί μετά επεξεργασία περισσότερη στον υπολογιστή. Γι' αυτό θα βρείτε ένα μέρος σκοτεινό. Όσο πιο σκοτεινά, τόσο πιο ωραία το αποτέλεσμα που θα τραβήξετε. Βασική προϋπόθεση τρίτη. Επειδή η φωτογραφία χρειάζεται χρόνο να βρείτε κάπου να καθίσετε, γιατί θα περάσετε πολλές ώρες μέχρι να τραβήξετε το αποτέλεσμα που θέλετε. Οι ρυθμίσεις που θα χρησιμοποιήσουμε και θα χρειαστούμε είναι η έκθεση της ταινίας που σας είχα δείξει, που είναι από το μείον 3 έως το συν 3 και στη μέση το 0, για να δούμε το φωτισμό που θα έχει φωτογραφία. Η δεύτερη ρύθμιση που θα χρησιμοποιήσουμε είναι το κλίστρο, που θα είναι από 8 θα ξεκινήσουμε και θα ανεβούμε, 10 δευτερόλεπτα, 11, 12 και πάει λέγοντας. Και το επόμενο θα είναι το ISO. Το ISO θα το θέλουμε πάντα στο 100. Το χαμηλότερο δυνατόν που μπορεί να είναι. Δηλαδή το φυσικό που θα πάρει ο φακός μας. Το διάφραγμά μας και τον φακό μας θέλουμε να είναι σκοτεινός. Γιατί θέλουμε, είπαμε, να ρίξουμε το σκοτάδι στο φακό και το φως που αντλεί ο φακός από το χώρο, και να το φτιάξουμε μετά εμείς το φως με το διάφραγμα. Δηλαδή να δώσουμε περισσότερο φως από το διάφραγμα. Γιατί να μην βάλουμε το ISO στο αυτόματο? Το ISO το ρυθμίζουμε πάντα εμείς. Όπως έχουμε πει, όλα είναι στο manual. Αν το ISO το αφήσεις στο αυτόματο, η κάμερά σου, επειδή αντιλαμβάνεται ότι ο χώρος είναι σκοτεινός, θα σου πάει το ISO στο 3600, 6400, ανάλογα όσο έχεις. Όσο μπορεί να πάει, στο τέρμα δηλαδή. Επειδή εσύ δεν θέλεις φως, ούτε τεχνητό, ούτε φυσικό φως, γι' αυτό ρίχνεις το διάφραγμά σου, ουσιαστικά κλείνεις την τρύπα που έχουμε στο προηγούμενο μάθημα και κλείνεις και το ψηφιακό φως που παίρνεις από την κάμερά σου. Τις ρυθμίσεις τις κάνουμε από εδώ, από την ροδέλα, επάνω. Βλέπετε ότι τώρα η ταχύτητα κλίστρου είναι στο 1 προς 640. Εμείς αυτό εδώ πέρα θα το κατεβάσουμε πάρα πολύ χαμηλά, γιατί τώρα θα τραβήξουμε μια γρήγορη φωτογραφία. Εμείς θέλουμε να τραβήξουμε αργή φωτογραφία. Θέλουμε να κλείσει το κλίστρο για 8, 10, 12 δευτερόλεπτα. Οπότε γυρνάμε την ροδέλα προς τα δεξιά και τη βάζουμε στα 13 δευτερόλεπτα. Το F μας είναι δίπλα. Το F το ρυθμίζουμε από εδώ και με την ροδέλα που έχει μπροστά η 50D. Γιατί τη δικιά σας θα έχει εδώ πέρα το δεξιά-αριστερά, οπότε θα πατήσετε μέσα και θα το ρυθμίσετε. Οπότε το βάζουμε το F μας στο 8, το ISO βλέπετε ότι είναι στο 100, και τώρα για να κάνω σωστά τη διαδικασία θα κάνω μία φορά για να κάνει lock φωτογραφία για να δει το πλάνο και θα δω ότι εδώ κάτω στην έκθεση της φωτεινότητας που παίρνει η κάμερα σου μέσα, βλέπεις ότι βγάζει
από το μείον 2 έως το 2, εδώ μια γραμμούλα. Αυτή η γραμμούλα πρέπει να είναι λίγο πιο κάτω από το 0, όχι στο 0, για να είναι η φωτογραφία σου λίγο πιο σωστή στο contrast. Οπότε θα κοιτάξεις να είναι από το 0 ένα κλικ πιο κάτω μέχρι το μείον 1. Πολύ βασικό. Και εννοείται βάζοντα το χρονοδιακόπτη στα 10 δευτερόλεπτα. Ο χρονοδιακόπτης ρυθμίζεται από εδώ πέρα κάτω, κατεβαίνεις με το βελάκι. Και τον ρυθμίζεις από εδώ, έτσι, 10 δευτερόλεπτα. Γιατί αν είναι 2 δευτερόλεπτα πάλι δεν θα προλάβεις. Και πατάω να τραβήξει φωτογραφία. Και το αφήνω. Βλέπετε ότι μετράνε ο χρονοδιακόπτης, 7, 6, 5, 4. Για τα επόμενα 13 δευτερόλεπτα κάνεις λίγο υπομονή και περιμένεις γιατί έχει κλείσει το κλείστρο και τραβάει 13 δευτερόλεπτα φωτογραφία. Από τη στιγμή που έχει κλείσει, ανάβει ένα κόκκινο λαμπάκι, είτε εδώ ανάλογα με την DSLR σου και παίρνεις το αποτέλεσμά σου. Ποτέ δεν εμπιστεύεστε την φωτογραφία σας σε αυτήν εδώ πέρα τη μορφή. Θα κάνετε πάντα ένα zoom για να δείτε εάν είναι ακριβής στο focus και αν είναι σωστή στην έκθεση. Βέβαια, οι LCD οθόνες που έχουν πάντα οι DSLR, να γνωρίζετε ότι δεν είναι τόσο καλές. Οπότε θα δεις εσύ ότι η φωτογραφία σου δεν είναι τόσο καλή, αλλά μπορεί να είναι και πολύ καλύτερη από ό,τι τη βλέπεις. Αλλά θα κάνεις ένα κοντινό από εδώ, zoom in, zoom out, να δεις το focus και να δεις τη φωτεινότητα της φωτογραφίας. Και μετά στον υπολογιστή σου θα εντυπωσιαστείς από το αποτέλεσμά σου. Μην ενθουσιαστείς από το αποτέλεσμα που θα πάρεις από την κάμερα. Έχουμε γυρίσει την DSLR στο που θα τραβήξουμε τη φωτογραφία με F10. Έχουμε βάλει το κλείστο στο 30 δευτερόλεπτα και έχουμε την έκθεση ταινίας στο μείον 1. Και θα σχηματίσω με το φακό του κινητού το όνομα του καναλιού. Και μετά από την αποτυχία του ονόματος του καναλιού, γιατί είμαστε φωτογράφοι και δεν είμαστε ζωγράφοι, πάμε να κάνουμε κάτι πιο εύκολο. Πάμε να μοιράσουμε αγάπη, πάμε να δούμε πώς μπορείτε να φτιάξετε μια καρδούλα. Κρατάμε τις ίδιες ρυθμίσεις ακριβώς, απλά θα σχεδιάσουμε μια καρδούλα. Κάνε ένα like, ένα subscribe, ένα share. Γράψε το σχόλιο στα σχόλια. Που ξέρεις, ίσως να το δεις. Αν δεν τα κάνεις αυτά, θα με βλέπεις στον ύπνο σου. Τραγούδι! Τι πλάνο, τι αποπλάνο. Τι πλάνεις, τι αποπλάνεις. Φιλαράκι, μου έχω σέξει ένα ευρώ να πάρω μια αυτή. Γράφει λίγο πιο πίσω. Γράφουμε. Πας λίγο πιο πίσω. Ευχαριστώ, να έρθω λίγο πιο μπροστά. Με πιάσε λόξιες.